Ε, καλά, το ερώτημά σας εάν το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση στέκονται απέναντι στη χώρα, νομίζω όλοι καταλαβαίνουν ότι το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, παίρνουν το ρόλο του διαιτητή σε έναν διάλογο στον οποίο σπρώχνουν την Ελλάδα για να διαμορφωθεί το κλίμα συνδιαχείρισης και συνεκμετάλλευση στο Αιγαίο. Και μάλιστα σε αυτή την, κατεύθυνση, αυτή την κατεύθυνση υπηρετεί και η συμφωνία με την Αίγυπτο. Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Γιατί, Ακούστε λίγο. Να βάλουμε λίγο Αν μια άνω θέλουμε... τελεία. Ναι, μια άνω τελεία, ναι, αλλά να βγαίνει ένα νόημα. Αν θέλουμε να, να, να απαντάμε mm. στην προκλητικότητα τη άγκυρας και τη κινήση του Ερντογάν, δεν μπορούν mm. να εκχωρούνται αντίστοιχα δικαιώματα στην περίπτωση με την ΑΟΣ με την Αίγυπτο. Λοιπόν, πάμε λίγο στα λοιπόν. δικά μα. Γιατί είναι ναι. λίγο αλακάρτ, να πάμε το πω έτσι, η ευαισθησία. Πάμε λίγο σήμερα λιάκι στο θέμα τη έβεια. Τι πήγε λάθο, κύριε Σουγιανέ. Ακούστε, εάν συζητάμε για το τι έγινε το βράδυ, έχουμε χάσει το παιχνίδι. Το βράδυ έγινε προσπάθεια να αντιμετωπιστούν ακραία καιρικά φαινόμενα. Το θέμα είναι τι έγινε πριν. Σε αυτό στο ότι δεν έγινε πριν, στο ότι δεν καθαρίστηκαν τα ρέματα, στο ότι δεν έγιναν διαπλατήνσεις, στο ότι δεν έγιναν αντιπλημμυρικά έργα, στο ότι για ακόμα μια φορά μια κυβέρνηση μιλά για ακραία καιρικά φαινόμενα όπως και οι προηγούμενοι, εδώ βρίσκεται η ευθύνη. Mm. Σκεφτείτε από το περίφημο πακέτο τη ανάπτυξη, από τι περίφημε προτάσει του Σοφού Πισαρίδη, πόσα δισεκατομμύρια θα πάνε για ένα πανεθνικό σχεδιασμό αντιπλημμυρική προστασία, για να μην κλαίμε συνανθρώπου μα, για να μην κλαίμε περιουσίε. Δεν θα πάει κανένα. Γιατί η ουσία όλη τη προσπάθεια και τη ζήτηση που γίνεται είναι πώ θα στηριχτούν τμήματα του κεφαλαίου και όχι πώ θα στηριχτεί ο ελληνικό πληθυσμό απέναντι στι πυρκαγιέ, απέναντι στι πλημμύρε, απέναντι στου σεισμού, για να μην ερχόμαστε Α, να αυτό μιλάμε το σχέδιο πολιτικής για προστασίας που έχει κολλήσει. Μα δεν... Δε δεν είναι θέμα πολιτική προστασία. Ναι. Είναι θέμα ενό πανεθνικού σχεδιασμού αντιπλημμυρική προστασία και πολιτική. Ένα, ένα σχέδιο προστασία των δασών που έχουν απομείνει. Ένα σχέδιο αντιπηρική προστασία για να μην κέντγονται άνθρωποι, για να μην πνίγονται άνθρωποι. Λέβαια. Σε αυτό η ευθύνη της Νέας Δημοκρατίας είναι ακέραιη, όπως και η ευθύνη του ΣΥΡΙΖΑ. Λέβαια, και κατά κατά κάποτε πρέπει να υποθεί και καμιά συγγνώμη από τους κυβερνώντες.